γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου. Είναι μια μέρα γιορτής, αλλά είναι και μια μέρα να σκεφτούμε λίγο πάνω στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα με τα ζώα στη χώρα μας. Με τα χιλιάδες αδέσποτα σκυλιά σε όλη τη χώρα, αλλά και με τα άλλα ζώα. Τα αρνιά που σφαγιάζουν το Πάσχα, ας πούμε, και τους Σταύρους, ή ξέρω εγώ τα άγρια πουλιά και τα ζώα, τα οποία είναι θύματα λαθροκυνηγών. Με τα ζώα που είναι προορισμένα για να γίνουν τροφή και ζουν σε άθλιες συνθήκες, και βέβαια με όλα αυτά τα σκυλιά που είναι δεμένα σε μπαλκόνια και πίσω αυλές. Στόχος είναι να δείξουμε ότι εμείς με τη δράση μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή για όλα ανεξαρτήτως τα ζώα. Και να δώσουμε το μήνυμα ότι είναι συναισθανόμενα όντα τα ζώα, όπως είμαστε κι εμείς, και ότι είναι θύματα της ανθρώπινης δραστηριότητας τελικά. Να δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε όλοι συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη και ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα όπως έχουν και οι άνθρωποι. Και όταν αυτά γίνονται σεβαστά, τότε πλέον έχουμε ένα πολιτισμένο κράτος. Με μεγάλη χαρά παραβρίσκουμε, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Λαμία, ο Νίκος Σταυρογιάννη, στο σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ζώων που συμπεριλαμβανόμαστε μαζί με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Λαμίας. Είναι μια σημαντική εκδήλωση. Άλλωστε, ο Φιλοζωικός μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες εκδηλώσεις. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Λαμιαίων έχει υπογράψει σύμφωνο με το συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σύλλογο Λαμίας και μαζί προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα πρόγραμμα για να λύσουμε το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Είναι η γιορτή των συγκατοίκων μας στον πλανήτη Γη. Έχουν πει, και όχι άδικα, ότι το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας συμβαδίζει με το επίπεδο του σεβασμού στην επιβίωση και στη διατήρηση των ζώων. Εμείς σήμερα έχουμε υποχρέωση και σαν άνθρωποι, αλλά και ο καθένας από αυτό που εκφράζει, να εγγυηθούμε και να υποσχεθούμε στην ημέρα αυτή της γιορτής των ζώων ότι θα διατηρήσουμε και θα την επιβίωσή τους, γιατί η τύχη των ζώων είναι αλληλένδετη με την τύχη των ανθρώπων. Η καταστροφή των μεν μπορεί να φέρει και την καταστροφή και των ίδιων των ανθρώπων. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι μια μέρα πολύ σημαντική, όπως κάθε μέρα, με ιδιαίτερο συμβολισμό, και επιτρέψτε μου να πω, δημιουργήθηκε από τύψεις των ανθρώπων, θέλοντας να καταλαγιάσουν οι άνθρωποι τις ερημίες τους από τον τρόπο που έχουν συμπεριφερθεί στα ζώα. Παιδί μου, εμάς στην καρδιά.